Απαντήσω. Ναι. Κάνουν τις μελέτες τους οι άνθρωποι. Με, κάνουν μετρήσεις, μελέτες, δείκτες. Καλά, εσείς τι λέτε, δηλαδή, ότι η οικονομία θα πάει χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Κυρία Δημητρόπουλε, νομίζετε. Πήγατε πολύ επιθετικά, μου ήρθατε. Πολύ επιθετικό. Ναι. Έχετε να έρθετε πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και νόμιζα δεν έρθετε καθόλου, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά λέω εντάξει, δεν μπορούσα γιορτινές μέρες να μην έρθω στον ονό μου. Και άκουσα και το πολύ ωραίο ξέχασες, από την εκλεκτή κυρία σας, η οποία ξέχασες, είναι φιλοξενούμενη την κυρία σας. Ξέχασες. Ή μόνο σας. Ξέχασες, πέρασαν τα Χριστούγεννα, ναι, για να ξέρεις το λόγο που είμαι εδώ. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, περίμενα το δώρο μου. Ναι. Δεν ήρθε για να είναι ενήμεροι και οι τηλεθεατές. Ή μόνονός. Όταν ήμουν υπουργός, ναι, για να ακούν οι τηλεθεατές, ή θες να το πεις εσύ. Όχι, να το πεις εσύ. Ο Δημητρόπουλος μαζί με τον Ζένιο τον Κωνσταντίνο κάνετε μια πρωινή εκπομπή. Ραδιοφωνική. Ναι, πάντα ο Αβέροφ ήταν στο επίκεντρο. Λόγω ονόματος. Δεν είναι σημασία λόγω ονόματος. Πάντα ήμουν μπροστά και έτρωγα βόλια από όλους. Παρένθεση, όταν μίλησε ο υπουργός για το αεροδρόμιο, όντως είναι ακριβώς όπως τα λέει, αλλά δεν πιστώνει κανένα στον Αβέροφ, αλλά τον χρεώνουν ότι εξυπηρέτησε ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι είναι ο τόπος. Το θυμάμαι τότε, αυτό με το αεροδρόμιο το θυμάμαι. Ακόμα και σήμερα. Μου χρεώνουν ότι το αεροδρόμιο έγινε για να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Που χωρίς αεροδρόμιο δεν θα είχαμε τουρισμό σήμερα. Φανταστήκατε να είχαμε 6.000 εκατομμύρια και 8 και 10 εκατομμύρια με τις μπαράγγες του 1970. Αλλά έρχομαι, κάποια φάση ήταν, νομίζω, όταν μπήκα στο λεωφορείο από τη Λακατάμια, καλή ώρα, με το κυκλοφοριακό, να αποδείξω ότι και εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που είπατε με τον φίλο τον Καρούσο, που ξέρει ότι είναι θέμα νοοτροπίας του Κυπρέου. Είναι νοοτροπία, δεν όχι, είναι πρόεδρε. Όχι, πρόεδρε. Και επειδή πίστευα ότι δεν είναι νοοτροπία, μπήκα στο λεωφορείο από τη Λακατάμια να πάω στην πλατεία Σολομού. Ναι. Μιλάμε το 1999. 1,5 ώρα στο λεωφορείο. Ναι. Ο Κύπριος γιατί πάει στο λεωφορείο όταν είναι στο Λονδίνο? Γιατί εξυπηρετείτε εύκολα. Α, γιατί εξυπηρετείτε. Αν θα μπω σε ένα δημόσιο μεταφορικό μέσο και θα φάω διπλάσια ώρα από ότι το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Σωστό. Γιατί ο Κύπρος όταν είναι εξωτερικό το χρησιμοποιεί. Εν πάση περιπτώσει, όπως και τώρα, ήμουν επίκεντρο χλεβασμού του Δημητρόπουλου με του Ζένιον, ο Αβέροφ, ο Αβεροφούλης που μας κάνει μάρκετινγκ, που κάνει... Και στο τέλος ο Αβεροφούλης Φούλης, ο Φούλης μας και ο Φούλης. Συγχαίρεναν αυτές οι εκπομπές. Έμεινε. Μια μέρα σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Τι κάνεις το μεσημέρι? Νόμισες ότι θα τρώες κατσάδα από μένα. Και σας πρόσφερα ένα γεύμα. Για να σας πω ότι ευχαριστώ για το όνομα. Μην ξεχάσετε όμως την μέρα που με βαφτίσατε και θέλω το δώρο μου. Όχι, πέρασαν τα Χριστούγεννα, κανένα δώρο. Λοιπόν, και έρχομαι, εκτός από δώρο, έρχομαι πρωί-πρωί και με στριμώχνει. Δεν στριμώχνω. Ας με να πω γιατί θέλω κι εγώ. Ακόμα δεν σε έχω στριμώξει. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό.